Τι ωραία μωρέ απόψε που έχουμε τους δυο τους διάκους μας. Τι ωραία παιδιά μου και οι δυο. Παιδιά μου, παιδάκια μου και οι δυο. Ο ένας πιο καλός από τον άλλον, ο ένας πιο χαμογελαστός από τον άλλον και ο ένας πιο τέλειος από τον άλλον. Τι να πω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το δεύτερο, να ευχαριστήσουμε το Θεό για την ωραία βροχούλα που μας στέλνει. Ρώτησα ένα παιδάκι προηγουμένως που ήταν εδώ και είχε αρχίσει να βρέχει. Του λέω, πώς τη λες τη βροχή, καλή ή κακή? Και τι μου είπε το παιδάκι, παιδάκι μικρό, πολύ καλή παππούλη, γιατί η βροχή δίνει ζωή. Και εμείς τη βροχή την ονομάσαμε κακοκαιρία. Από εκεί ξεκινάνε τα κακά μας. Δεν ξέρουμε να επικοινωνούμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αν μια χρονιά μας σταματήσει τη βροχή ο Θεός, ψοφήσαμε. Πάει. Έρημος όλα. Υπάρχει η φύση, υπάρχει η δημιουργία, υπάρχει το πράσινο και από το πράσινο βγαίνει η ζωή, γιατί υπάρχει βροχούλα. Μα βρε παππούλη μου, τώρα βρεχόμαστε όμως και χαλάει η όψη μας. Χαλάει η όψη, αλλά φουσκώνει η γη όμως. Από αυτό το νεράκι πίνουμε, από αυτό το νεράκι θα ζωντανέψουν όλα και θα έχουμε το δάσος, τα φυτά και τα ζώα μαζί. Αλλιώς τελειώνουμε. Να μην το λέμε κακοκαιρία λοιπόν. Να βλέπουμε τη βροχή, έτσι έκανε η γιαγιά μου. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Αλλά μη ρίξεις, συμπλήρωνε στην προσευχή της. Μη ρίξεις κακό νερό, χαλάζει δηλαδή και μας τα χαλάσεις. Βρέξε, 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 κοιτούσε στον ουρανό και πολλές φορές έβγαινε έξω στη βροχή και έλεγε να βραχώ, να χαρεί ο Θεούλης ότι βρέχομαι. Σήμερα σκέφτηκα, μ' άρεσε πολύ το κομμάτι, το τροπάριο που άκουσα, «Χαράς μου την καρδίαν πλήρωσον παρθένε». Η της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα, δηλαδή γέμισε Παναγιά μου την καρδούλα μου χαρά. Το τροπάριο το λέει. Γιατί εσύ δέχτηκες μες στο είναι σου τη χαρά. Ποια ήταν η χαρά? Ο Χριστός μας. Και έλεγε ο Απόστολος Παύλος, «Εν τούτο γνώσονται πάντες», έτσι θα σας γνωρίζουν, λέει, όλοι. «Με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι ποιοι είναι, μωρέ? Τα λένε τα κείμενα, αλλά εμάς μας τα λέει καλύτερα ο διαβολάκος τους λογισμούς μας. Είπαμε για τους λογισμούς φέτος και είπαμε πολλά, να διώξουμε τις μαύρες σκέψεις, λογισμοί, λογισμοί, λογισμοί. Μας πνίγουν, μας καταστρέφουν, μας διαλύουν. Δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε μέρα νύχτα». Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος εν ημίν», μέσα σας, λέει, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, αν έχετε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, ποιος είναι? Αγάπη, αγάπη στην αρχή και αμέσως μετά χαρά, χαρά, χαρά και μετά ειρήνη. Έχουμε ήρεμη την ψυχή μας και τη συνείδησή μας και μακροθυμία, δηλαδή να αφήνουμε τον Θεό να κρίνει τα γεγονότα και να μην αγριεύουμε εμείς ο ένας με τον άλλο. Θέλω λοιπόν αυτήν τη χαρά, αυτήν τη χαρά να τη βάλετε στην ψυχή σας. Γιατί, γιατί το έχω έννοια αυτό? Γιατί αν τη βάλετε στην ψυχή σας, θα τη βάλετε και στη ζωή σας.
Και αν τη βάλετε στη ζωή σας, αυτή είναι η έννοια μου τώρα που θα σας πω, θα τη βάλετε και στα παιδιά σας, στο σπιτικό σας. Να έχει, μωρέ, χαρά το σπιτικό. Πόσες φορές μας λένε τα παιδιά, «Έρε, πάτερ, εντάξει, πάει η μάνα μας και στην εκκλησία, κοινωνάει, εξομολογείται, αλλά όλο μαρτύριο είναι η ζωή μας. Φωνάζει, βρίζει, φωνάζει, ελέγχει, αυτό, τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο». Αχ, τι ωραίο, μ' άρεσε τώρα. Τι έγινε? Λέω αλήθειες, ε. Καλά, μη κοιτάτε και να κοιτάξουμε αλλού. Έτσι κάνουμε όλοι, δυστυχώς. Και μετά λένε τα παιδιά μας, τέτοιο Θεό δεν τον θέλω. Έναν Θεό που να είναι έτσι, δεν τον θέλουμε. Και έχουν και δίκιο. Ενώ αν τους δώσουμε έναν Θεό που να έχει χαρά, 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 χαρά. Τι έλεγε για καλημέρα ο Γέρο Πορφύριος, που το είχε πάρει τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρου. Τι έλεγε? Χριστός Ανέστη χαρά μου. Συνέχεια, Χριστός Ανέστη χαρά μου. Αυτός είναι ο δικός μας ο Θεός. Αυτός είναι ο Χριστός μας, που ήρθε και μας γέμισε χαρά. Χαρά και ελπίδα, χαρά και ομορφιά, χαρά και γλέντι, χαρά και ζωή, χαρά και χαρά. Φτιάξτε ένα μήνα χαρά στο σπίτι και θα παραξενευτούν όλοι. Τι έπαθε η μαμά μας, τι έπαθε ο παπάς μας και τώρα χαίρεται. Ενώ μέχρι χτες δεν μας άφηνε σε χλωρό κλαρί. Έτσι είναι. Χαρά λοιπόν. Η της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα. Χαράς μου την καρδία πλήρωσον παρθένε. Γέμισε με χαρά. Χαρά. Και το έχω ξαναπεί κι άλλη φορά. Στο μαρτύριό του πήγαινε ο Χριστός τη Μεγάλη την Πέμπτη και νοιάζονταν για τη χαρά των μαθητών του. Να μην δηλιάσετε, λέει, και να μην σκοτιστείτε τώρα και να μην φοβηθείτε. Και γύρισε στον ουρανό και τι είπε? Αυτό που λέει το τροπάριο για την Παναγία. Δώσ', Κύριε, είναι η χαρά είναι αυτής, είπε πληρωμένη. Η χαρά σε αυτούς να είναι γεμάτη, να πλημμυρίζει. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά που έρχονται και μου λένε το αντίθετο. Πώς χαίρομαι τότε, χοροπηδάω μαζί τους. Παππούλη, σε ευχαριστούμε, γιατί στο σπίτι γύρισε άλλη μανούλα. Μια μανούλα η οποία χορεύει μαζί μας, μια μανούλα που χαίρεται μαζί μας, μια μανούλα που δεν φωνάζει ποτέ, μια μανούλα. Πώς την έκανες, παππούλη, έτσι τη μανούλα? Αν γίνεται αυτό, ε, φόρες. Ωχ, Θεέ μου, γίνεται. Αν δεν ακούμε το διαβολάκο, διώξτε τον, διώξτε τον, διώξτε τον, μαύρος είναι. Καταχνιά είναι, μαυρίλα είναι, πέδεμα είναι, μαρτύριο είναι. Και αφήστε να έρθει ο Χριστός σαν δροσούλα, σαν αγάπη, σαν χαρά, σαν ομορφιά, σαν άνοιξη. Να'ρθεί και αν έρθει να μας γεμίσει όλες τις ομορφιές της γης. Λέει η Εκκλησία μας αιώνες τώρα ότι διαδόθηκε πολύ γρήγορα τα πρώτα τα χρόνια και κέρδισε τις καρδιές όλων
Γιατί? Γιατί βλέπανε στη ζωή των χριστιανών την αγάπη και τη χαρά. Την αγάπη και τη χαρά. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος και τ' άκουσα και εγώ να το λέει. Παιδάκι μου, οτιδήποτε ακούτε, οτιδήποτε βλέπετε και είναι χαρά για σας, είναι του Θεού. Οτιδήποτε είναι μαυρίλα, είναι κακία, είναι ένταση, είναι μαρτύριο, είναι του διαβόλου, διώξτε τα. Γιατί σήμερα αρπάξαμε ένα χριστιανισμό και θέλουμε να τον κάνουμε στα σπίτια μας δικαστή και εισαγγελέα. Δεν είναι αυτός ο Χριστός. Όχι, δεν είναι αυτός ο Χριστός. Ο δικός μας ο Χριστός αγαπάει, 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 θα το πω, για να βασανίσω το μυαλό σας. Ο δικός μας ο Χριστός αγαπάει και τα λάθη μας. Ο δικός μας ο Χριστός αγαπάει και τα λάθη των παιδιών μας. Ο δικός μας ο Χριστός μόνον αγαπάει. Ο δικός μας ο Χριστός πονάει όταν πονάμε και χαίρεται όταν χαιρόμαστε. Ο δικός μας ο Χριστός είναι εκεί μόνο για να σκορπάει χαρά, ευτυχία, ελπίδα, ομορφιές, ζωή, παράδεισο. Παράδεισο. Ό,τι δεν είναι παράδεισος δεν είναι του δικού μας του Χριστού. Δεν είναι του δικού μας του Θεού. Δεν είναι του δικού μας του Θεού. Ό,τι και να πούμε. Μη μου τον ερμηνεύετε έτσι στα παιδιά. Μη τον ζωγραφίζετε στα παιδιά σαν δικαστή και εισαγγελέα. Θα σε κάψει ο Θεός. Ποιος Θεός θα κάψει ποιον? Αυτός που παραδόθηκε για να μας σώσει. Αυτός που ανέβηκε στο σταυρό να μας λυτρώσει. Αυτός που έμεινε πάνω στο σταυρό, μόνιμα εκεί, με μια αγκαλιά τεράστια ανοιχτή, παντοτινά, για να μας σκορπίζει τις ομορφιές Του. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός. Ο άλλος είναι ο διάβολος, που δεν θέλει καμιά χαρά να έχουμε, δεν θέλει καμιά ευτυχία να έχουμε. Και ο δικός μας ο Θεός δεν σκοτώνει τον συνάνθρωπο, όπως θέλουν πολλοί στις μέρες μας. Ένα Θεό, τι κάνει, λέει ο Αρχιεπίσκοπος, και δεν παίρνει τα όπλα να πολεμήσει. Ποια όπλα μπορεί να πάρει ο Αρχιεπίσκοπος? Ο δικός μας ο Αρχιεπίσκοπος δεν πρέπει να παίρνει τα όπλα που σκοτώνουν ανθρώπους. Ο δικός μας ο Αρχιεπίσκοπος και ο κάθε Αρχιεπίσκοπος και ο κάθε Επίσκοπος και ο κάθε Παππούλης και ο κάθε Διάκονος πρέπει να παίρνει αγάπη και να σκορπάει, χαρά και να σκορπάει, αγάπη και ξανά χαρά και να σκορπάει. Τότε και να προσεύχεται. Να σας πω ένα μυστικό. Βλέπετε τα παιδιά σας να παιδεύονται. Γονατίστε. Αν λέει, ποιος από τους σύγχρονους Αγίους το έλεγε, αν δεν βγάλουν ρόζους τα γόνατά σου, δεν αγαπάς τα παιδιά σου. Εμάς βγάζουν ρόζους η γλώσσα από τις φωνές. Όχι ρόζους τα πόδια. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος, το έλεγε και το ξανά έλεγε ο καημένος, λίγα λόγια να λέτε στα παιδιά για το Θεό. Στο Θεό να λέτε πολλά λόγια για τα παιδιά σας.
Το καταλάβατε, μωρέ. Λίγα λόγια να λέτε στα παιδιά σας για το Θεό και πολλά λόγια στο Θεό για τα παιδιά σας. Συγχωρέστε με, διακόνησες που σας λατρεύω, συγχωρέστε με. Δεν τα είπα για σας. Δεν τα είπα για σας. Είναι, τι να πω, αυτό με λιώνει. Αυτό που βλέπω σήμερα, αυτό που βλέπω σήμερα με λιώνει, με έλειωσε. Και κάτι ζουζούνια εκεί πίσω με τελείωσαν. Με τελείωσαν. Με τελείωσαν. Η Διάκη μου, τα παιδιά μου και οι διακόνησες, οι αγάπες μου, τι να πω. Σας ευχαριστώ που τ' είχατε και μαζί σήμερα. Πρώτη φορά τυχαίνετε μαζί. Να είστε καλά. Όποιος θέλει για εξομολόγηση μετά, μένω εδώ. Σύντομοι να είστε. Τις αμαρτίες που είναι για τη Θεία Κοινωνία να μου πείτε σήμερα. Και είμαι εδώ πάντα, χειμώνα, καλοκαίρι, όσο μου δώσει ο Θεός, για να σας ακούω με τις ώρες. Ακόμα αύριο έχει παράκληση. Σάββατο και Κυριακή έχει τους Εσπερινούς. Της Κυριακής τον Εσπερινό του Σαββάτου και της Παναγίας. Λειτουργάμε, μετά ξεκουραζόμαστε λίγο. Ο παπάς πάλι θα φύγει. Φέτος περνάει την καλύτερη περίοδο της ζωής. Το όλο με θέλουν αλλού και όλο φεύγω. Αλλά εδώ θα γυρίζω όμως. Να είστε καλά. Αύριο θα κάνουμε ακόμα μία φορά την παράκληση και μετά θα την κάνουμε το χειμώνα πάλι.